Δεν μου αρέσει καθόλου που ακόμα δεν ξεκίνησε αυτό το vlog και έχεις ήδη αρχίσει να με αποπέρνεις. Της είπα μια πάρα πολύ ρομαντική ιστορία και λέω και έδειχνα το φεγγάρι και την ώρα που πηγαίναμε βόλτα. Και μου είπε, μήπως δεν κοιτούσατε όλο το φεγγάρι και κάποιοι κοιτούσαν το δάχτυλο. Με πόνεσε. Φύγε με το Βελζεβούλη που είναι το 666 σε 777. Το πολύ βλέπεις. Κακό. Όχι. Μαρσάρι. Έλα, πάμε. Μπράβο, καλό μου. Στο καλό. Στην ευχή του Θεού να πας. Άλλο ένα vlog ξεκινάει. Αυτή τη φορά δεν είμαστε κάπου αργοπορημένοι. Και είναι και ένα urban vlog. Γιατί είμαστε στην πόλη, δεν έχουμε πάει ταξίδι. Ενώ συνήθως είμαστε στις εξοχές. Αυτή τη φορά θα ξεκινήσουμε ένα vlog. Τρώγοντας. Σήμερα έχουμε ένα δείπνο κτλ. Αλλά εγώ ήθελα να εξηγήσω από την αρχή ότι με αφορμή την παρουσίαση που θα κάνουμε στο TEDx Παντίου, είπαμε να σας τραβήξουμε λίγο τη διαδικασία, τις πρόβες, τη φάση, όλοι εδώ κτλ. Να δείτε τα μπέργκερ που θα φάμε τώρα στο δείπνο γνωριμίας και θα ζηλεύετε, ξέρετε. Και αυτό το δείπνο γνωριμίας δεν σου κάνει πάρα πολύ έτσι σουηδικό, πολιτισμένο. Πώς πάνε με την πρώτη μέρα στη δουλειά και τους κάνουν πάρτι υποδοχής. Αυτό είναι ακριβώς και, αυτό. Και έχουμε μαζοχτεί όλοι για να φάμε. Δηλαδή, πώς να μην τους συμπαθήσεις όλους όταν τους γνωρίζεις πάνω από να πιάσει το φαγητό. Κοντινότερο έχω κάνει σε σεξ το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα. Νιώθω ότι οριακά παίζει να μην μπορώ να κρατήσω τη μηχανή με το χέρι, γιατί έχω μπει σε sleep mode από το τόσο φαγητό. Κουνάει κιόλας, κάτσε. Τι μας λες. Ωραίο φαΐ. Φάγαμε, σκάσαμε, πεθάναμε. Προφανώς και όλο αυτό ήταν μια τέλεια πρόφαση για να πάμε να φάμε σαν ζώα. Γιατί θα κάνω δίαιτα προχθές γι' αυτό. Πιστεύεις ότι μία μέρα σε κάποιο vlog που θα τραβάμε θα πεθάνουμε από το φαΐ στα αλήθεια και θα έχουμε καταγράψει το θάνατό μας? Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σήμερα. Τι θα γίνει με την τηλεμεταφορά? Προχώρα καλέ, ένα outfit of the day πήγα να κάνω. Κάτσε να δείξω και Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη τη βλέπετε? Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι μόνος μου. Την έδιωξα, την ξεφορτώθηκα, Παναγία μου. Αν με ακούτε, πηγαίνουμε ξεχωριστά στην τελευταία πρόβα. Έχουμε έρθει στο Μουσείο Μπενάκη να οργανωθούμε, να δούμε λίγο τι θα πούμε αύριο. Έχω άγχος. Αυτά, τι λένε, ευχαριστώ τη μαμά μου, τον μπαμπά μου που με γέννησαν για να φτάσω να έρθω εδώ σήμερα. Λέμε για το μαλλί. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε εσάς στο τέτοιο, στο επισκηνής. Σε αυτό. Και τώρα κανόνισα τα λόγια σας και τις κάρτες σας. Ελπίζω να τις έχουμε. Θέλω να κοπείς το μοντάζ. Εδώ μέσα είναι τα ποτά. Εδώ μέσα είναι τα ποτά και τα αναψυκτικά, γιατί και θα πιούμε και θα ξαναπιούμε και θα φάμε. Και αύριο, 11 Μαΐου, Μουσείο Μπενάκη, τα τεκπαντογνυφά στη The Age of Smartfit με παρουσιαστές Άλεξ και Σιλένη. Και μιας που τα λέμε όλα σε αυτό το κανάλι, πείτε μου ένα λόγο να υπάρχουν ασανσέρ χωρίς καθρέφτες. Δηλαδή, σε μια ώρα ανάγκης, πού θα κοιταχτούμε εμείς που έχουμε βγει από το σπίτι μας από το πρωί? Κοίτα εδώ ένα καημένο. Καημένο σου είπε. Για δείχτωνα. Πόσο να με φάνε στη μάπα αυτή. Η Τίμη, τη viewers, το αυτού του Τίμιου καναλιού. Η Τιμιότητα θα μας φάει. Τι σημειώσεις είναι αυτές, είναι όλα έτοιμα? Αυτά είναι 9 μήνες TEDx, είμαστε έτοιμοι. Σαν να κοιμονούσα νιώθω. Είναι όλα έτοιμα, δεν θα μπορούσε να μην είναι έτοιμα. Μέσα τα μικρόφωνα έχουν διακοπές, μικροφωνίζουν, οι οθόνες αναβοσβήνουν και λείπουν οι διαφάνειες. Αυτά πάντα συμβαίνουν. Αυτό είναι στο πρόγραμμα για την ακρίβεια. Συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Δηλαδή, αν δεν γινόταν θα ανησυχούσα. Τώρα που γίνεται, ξέρω τι θα γίνουν αύριο. Θέλω να καπνίσω, μπορεί να κλείσει η κάμερα, σας παρακαλώ, να κλάψω στην ησυχία μου. Λάλατο. Εγώ εχθές ήθελα. Θα το πω γιατί είναι πόνος. Μοιράσου το, γιατί τώρα που έκανα αγόραιο μαλλί πρέπει να μου πει και στο δικό σου. Εγώ ήθελα να βάψω τα μαλλιά μου χθες γιατί δεν ήμουν έτσι πάρα πολύ καλά. Ήθελα να είναι και βαμμένα για το TEDx. Αλλά επειδή δεν ήμουν πάρα πολύ καλά,
δεν ασχολήθηκα πολύ σωστά με τις δοσολογίες. Και όπως καταλάβετε, επειδή δεν ήταν πάρα πολύ καλά. Και επειδή καλά δεν ήμουνα, βγήκε ένα ωραίο πορτοκαλί αυτού του κόνου που βάζουμε στην άσφαλτο. Μην σου πω κάτι όμως, που δίνει μετά, ένα το κάτι. Οποίο μετά το σημάζεψα βάζοντας βαφή φούξια μέσα στο σαμπουάν και κάνοντας τέτοιο. Αλλά εδώ, άμα δείτε τη ρίζα μου, είναι ακόμα περδικαλή. Πιστεύω ότι απλά στα λουσίματα, σε 2-3 λουσίματα. Θα επανέλθει ή θα σου φανεί πολύ άσχημη ρίζα. Δεν θα υπάρχει μέσο. Είμαστε στο Μουσείο Μπενάκη. Αλλά για πες, είμαστε στο Μουσείο Μπενάκη. Είμαστε στο Μουσείο Μπενάκη, έχουμε έρθει για την τελευταία πρόβα. Μες και έχουμε κάνει πάρα πολλές. Οι άλλοι έχουν κάνει, εμείς δεν έχουμε κάνει, γιατί εμείς τι, εμείς τα δικά μας τα πούμε, δεν έχουμε να παρουσιάσουμε. Να δω τι θα πούμε. Εδώ είναι ένας πανικός θελοντών. Και πυρετώδης προετοιμασίες. Κάνει συνέχεια το βλέμμα έτσι, γιατί βλέπω τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι σε crisis. Εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρος για αύριο, γιατί αρχικά θα υπάρχουν φαγητά, ποτά, έχω μάθει. Τα είδα τώρα που ερχόντουσαν και κάτω. Οπότε είμαι cool. Και από την άλλη, παιδιά, παρουσιαστές δεν μπορούν να έχουν άγχος, διότι θα το μεταδώσουν στους ομιλητές και καταλαβαίνετε, εμείς πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα, να είμαστε το φωτεινό παράδειγμα της διοργάνωσης. Εν τω μεταξύ, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τέλεια οθόνη μπροστά στις πρώτες θέσεις, η οποία άμα ξεχάσουμε κάτι, κοιτάμε αυτήν. Τέλειο. Πολύ ωραίο αυτό. Και δεύτερον, φυσικά θα μαλλιοτραβηχτούμε για το ποιος θα πάρει μικρόφωνο και ποιος θα πάρει ψήρα. Εγώ την δώσω παραγωγή. Γιατί είσαι πολύ επαγγελματίας. Γιατί ναι. Γι' αυτό. Σας παρακολουθώ στο YouTube, είστε φοβεροί. Αλήθεια. Σας λατρεύω. Τώρα θα παρακολουθήσει και τον εαυτό σου στο YouTube. Έλα, αλήθεια λες. Ναι. Πολύ περίεργο που το λέει στα 4 έτσι. Πραγματικά δηλαδή, θα βγω στο YouTube έτσι. Βγήκε στο YouTube στα 4. Τι φτιάχνετε? Φτιάχνουμε ένα installation. Το οποίο που θα μπει? Θα μπει πίσω, στα workshops. Σιλένα μου, τα καλά βιογραφικά είναι για να μεταφράζονται. Και την πορεία αύριο να κάνουμε μια διεθνή καριέρα και θα το κάνουμε copy-paste και θα το στείλουμε. So you are a good student. Αυτό, τι είναι εδώ? Είμαστε εμείς. Καταπληκτικό. Εξαιρετικό. Εσύ εδώ είσαι πάρα πολύ μεταστάρ. Τι βλέπουμε? Α, συγγνώμη. Εσάς, πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο πιο γρήγορα, πάμε. Παρκάρουμε εδώ, stop. Δεν παρκάρουμε. Και τώρα. Και ξεπαρκάρουμε. Άντε, να σας βλέπω. Δεν γίνεται αυτό. Μιλάμε, αυτό δεν είναι διοργάνωση, είναι υπερπαραγωγή. Τι κάνετε εσείς εδώ? Εγώ είμαι υπεύθυνη των χορηγών επικοινωνία. Εγώ είμαι υπεύθυνη τη experience και όλου του χώρου που θα δει στο τέλος. Και τώρα συντονίζουμε τα ίδια. Πάλι στα 4 μας βρίσκεται. Παιδιά, τι να κάνουμε, δουλίτσα να γίνεται. Τώρα. Αλλά το νύχι, νύχι. Για τη δουλειά. Ναι, πού πας? Πού πας? Ναι, τι να πω εγώ? Να ξακούμε. Πάλι με σαμποτάρουνε. Γεια σας. Είναι chill. Πολύ, πολύ. Chill. Είναι πολύ από εκεί. Ωραία, πότε να κάνουμε και στο δρόμο μας. Και πάμε στο πάνω στο χαλί. Πάνω μπροστά. Θέλουμε να μην κρύβετε το τέλειο. Για ποιο είναι, απλωθείτε παιδιά, μη σκεφτείστε το τέλειο. Εσείς μας φαίνεστε. Οπότε καλησπέριζουμε, παιδί μου. Αλλά πρέπει να φάνηκε, εδώ θα κάνει μια εισαγωγή μπλα-μπλα-μπλα την υπέθυνη να ακούσετε αύριο, γιατί θα είναι έκπληξη. Ναι. Και προλογίζεται το... Το σε-σε-σε. Ομζε, αντά, ιβόρ. Η σημερινή βιβλία μπορεί να χαρακτηριστεί συνοπτικά από αυτές τις τρεις διαδικτικές έννοιες. Ας συμφωνήσουμε ότι όλοι ξεκινούν από μια απλή παρατήρηση. Ομζε. Παρατηρούμε και αντιλαμβανόμαστε τα όσα συμβαίνουν ή υπάρχουν γύρω μας, βασιζόμενοι πρώτα στις ίδιες μας αισθήσεις. Τοποθετούμε τα δεδομένα σε κατηγορίες, ψάχνοντας τη θέση μας μέσα στο σύνολο. Πόση υπομονή παίζει να έχεις? Έλα
Πέρασε 3 ώρες και ξαναρώταμε. Εντάξει όμως, εντάξει. Εγώ να ξέρεις, σε παραδέχομαι. Και εγώ σε λατρεύω. Το είδατε, για μένα το είπε. Για πες, κάτσε να έρθω τώρα σημά σου, για πες μου. Σε λατρεύω να σου δώσω και ένα φιλί. Βασιλιά. Ναι ρε, γιατί. Α, ήρθε εδώ πέρα η μάνα του λόχου, η οποία μας ενημερώνει ότι είναι από άλλο τέντεξ, αλλά δεν πειράζει, φαγητό κουβαλάει, τη δεχόμεθα. Αρκεί να μην προκαλείτε από το άλλο τέντεξ. Θα μας καλέσετε στο άλλο τέντεξ να παρουσιάσουμε ή έχετε βρει. Να παρουσιάσετε, έχουμε ήδη τον κύριο Θυμόπουλο, αλλά θα μπορούσατε να έρθετε. Ποιος είναι ο συνάδελφος? Είναι stand-up comedian ο συνάδελφος. Είναι θεός. Το παντρέμο. Ποιος είναι ο συνάδελφος που μας παίρνει τη θέση? Έχετε θέση πια όλοι. Που λέει ότι μοιάζω με Γερμανό. Ναι, να σου πω κάτι, δεν κατάλαβα. Εγώ νόμιζα ότι αφού ξεκινήσαμε να παρουσιάζουμε αυτό, θα παρουσιάζουμε όποιο τέντεξ σημαίνει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε και του κόσμου. Στην Αμερική, αν μας βλέπετε, που έχουμε και ελληνισμό, να μεταφέρετε το μήνυμα. Να μην παρελείψετε. Πρέπει να δέχουν κομματάκια τα χέρια σου, γιατί είναι το πρωί. Κωνσταντίνε, είναι όλα έτοιμα? Είναι όλα έτοιμα για αύριο να λέμε πάλι τα ίδια Σάββατα 11 Μαΐου στο Μουσείο Μπενάκη με τους καλύτερους παρουσιαστές. Θα πάει καλά και μετά θα κοιμηθώ πολύ και θα φάω. Για πάντα. Ναι, ναι. Από το... Θα κάνω μια εβδομάδα ποτέ. Τρώτε? Τι? Έλα, αυτό δεν σας το πω. Μια κάποια πίνα. Αλλά το βλέπω. Εδώ, σε έχουμε πρίξει σήμερα, πες την αλήθεια. Όχι, είμαι καλά. Τέλεια, εντάξει. Γεια! Πρώτη φορά μας αποφεύγουν τόσο ευγενικά. Καλημέρα. Πάλι μόνος μου. Όχι. Αλέξανδρε, μπορώ να έχω τη βοήθειά σου? Γιατί δεν μπορείς να καταλήξεις αυτή την κατηφόρα? Είναι λίγο απότομη. Ναι, δεν ξέρω πόσο καλή ιδέα είναι αυτό. Γιατί άμα πέσω εγώ θα πέσεις και εσύ και θα πες και κάμερα. Τι συνθήκες είναι αυτές, παιδιά μου? Μην τραμάς τώρα, δεν έχω φρύδια. Τζέφρι Χου. Καλησπέρα, καλημέρα. Βασικά είναι πολύ νωρίς για να πούμε καλησπέρα. Έχει κοιμηθεί 3 ώρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εμείς είμαστε καλά, η Σιλένα περίπου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε 2 ώρες από τώρα. Εκκρεμούνται. Έλα, σε μια καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν προλαβαίνω, ευχαριστώ. Έτσι. Γι' αυτό τον φωνάξαμε. Ξύπνησα στις 7 για κατούριμα και μετά ξανακοιμήθηκα μισή ώρα. Πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία. Είμαι σίγουρη ότι αυτό περιμένατε να ακούσετε. Μου χάλασε τον ύπνο, γι' αυτό. Δεν μου αρέσει να ξυπνάω τόσο νωρίς. Δεν έχω τελειώσει το μοντάζ του βίντεο. Όλα για τον άνθρωπο. Και δεν έχει κάνει και μακιγιάζ που γι' αυτό θα φροντίσει η αγαπημένη μας Κορεΐνα, η Κορίνα. Κορίνα. Καλή, χαίρετε. Καλή, τι κάνετε? Εδώ βάφουμε. Βάφουμε μια ζωή, βάφουμε. Πόσους έχεις βάψει μέχρι τώρα? Πολλούς σίγουρα. Νιώθω ότι έχω βάψει πολλούς πράγματα. Το πιστεύεις ότι την κορή μου την ξέρω πόσο, 2-3 χρόνια? Ναι. Και δεν μου να πει και μάσκα. Είναι εδώ πέρα κάποια κορίτσια τα οποία δεν έχουν βγει ποτέ σε vlog και νομίζουν ότι το vlog είναι η Μενεγάκη. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις. Έλα, είναι καλύτερη από τη Μενεγάκη. Είμαι καλύτερη από τη Μενεγάκη. Γεια! Θέλω να δούμε λίγο. Ό,τι και να λέτε για μένα, σας έχω γραμμένες. Δεύτερον, όταν θα είμαι γρία 70 χρονών και θα με έχετε ανάγκη, να τα θυμάστε αυτά που λέτε τώρα. Για πολλούς λόγους. Δεν μου έχεις πει ότι θες να σε χειροκομήσω? Ναι, δεν θα έχω αυτά σωστά. Έλα, θέλω να πεθάνεις πρώτος. Όλο αυτό. Καλά, εγώ. Σιλένα μου, λάμπεις. Λάμπεις, μπάμπι μου. Μπάμπεις, λάμπι μου. Μπάμπεις, λάμπι μου, σίγουρα. Κάτι διακριτικό. Μωρή, πορτοκαλί μου. Περίμενε, μάνα μου, δεν θα προσβήσει. Σε παρακαλώ, Σιλένα, όταν μιλάει η επιστήμη. Πας στο γιατρό και του λες τι εξέταση θα σου κάνει. Καμιά φορά, ναι. Οκεί να καταλάβεις. Το ποιόν της κοπέλας. Ναι, και έχω δίκιο συνήθως, γιατί όταν έλεγα στον παθολόγο μου θέλω να μου γράψεις για βιταμίνη D, μου λέγε έλα μου, λέει στον ήλιο. 20 χρονών παιδί, έχεις θέμα με τη βιταμίνη D, βρε γράφτη από την τσέπη στο πιδάρι. Κάπως έτσι έπεσε έξω το εσύ. Και είχα έλλειψη βιταμίνης D. Με όριο το 30 εγώ είχα 10. Και έχουν ένα χρώμα σκούρο πράσινο. Φαίνεται εδώ το διακριτικό μακιγιάζ που έχει κάνει η Κορίνα? Νομίζω παντού φαίνεται. Εσείς κάποιους ανθρώπους που σου έχουμε στείλει μακριά, ναι, κάτι με δορυφόρους που έχουν, θα σου πούνε ότι φαίνεται. Α, τέλεια, αυτό ήθελα. Ναι, ναι, διαστημικός σταθμός εκεί. Το make-up της Σιλένας στην πίσω φαίνεται. Βρε μήπως ήταν την άλλη μέρα για τις γυρίες. Αυστραλία. Θα ενημερώσω, ευχαριστούμε πολύ. Τι σούργελο που είσαι. Αλεξάνδρα, θα βάλεις και εσύ κάποιο σχετικό highlighter? Κάποιο σχετικό, άμα με αφήσετε, εγώ το βάζω. Θα σου πω. Θα μου αρέσει. Θες βάλεις. Αχ, ωραία.
Εμένα, αν με ρωτάς, θα ζούσα για τη στιγμή που η Κορίνα θα μου έκανε body contouring. Να μου κάνει ένα εδώ, να κοπεί λίγο αυτό και το αντίθετο. Να φανεί ότι έχει κοιλιακούς. Ναι, απλά το θυμούν ότι με τρίχες. Τώρα θα μιλήσω ντυμένος. Αχ, μαλακία. Το ήθελα για σήμερα. Το βιάζομαι λίγο και έφαγα χθες. Αλλά δεν πειράζει. Το Πάσχα είναι, θα φύγουν. Θα φύγουν μέχρι το επόμενο Πάσχα. Είσαι ήδη. Μην πεις το χθες, μου ευχαριστώ φίλη μου. Θα πω το χθεσινό. Για να κρυβέ είπα. Κορίνα είναι make-up artist, όχι πλαστικό. Εδώ δεν έπρεπε να γελάσει εσύ μου, ψεφίλου μου. Εντάξει, όλα κατά έναν τρόπο. Να την κάνω εδώ ή πάνω, δεν λέτε καλύτερα. Πόσοι εθελοντές χρειάζονται για να βάλουν ένα μικρόφωνο. Θα το βάλουμε καλά, μην το βάλουμε. Εγώ όταν το βάλουμε καλά καταλαβαίνεις. Στην τρίχα το στήριξε. Μπανάνα. Εντάξει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν το έδες, αλλά δεν σου είπε εσύ μπανάνα, σου είπε εσύ μπανάνα. Πάλετε από τη συχνότητα τη φωνητική, καταλαβαίνεις τώρα, μην δεν είναι. Με θέλει. Το βλέπεις κι εσύ. Αυτό είναι το στάρο. Ναι, εννοείται. Της ημέρας, δεν το συζητώ. Για πείτε κι εσείς πώς αισθάνεστε, ε? Υπάρχει κάποιο άγχος? Κανένα. Τόσο ωραία που είναι εδώ, τι λες τώρα. Το Σταύρος έχει πεθάνει από το άγχος. Ωραία πράγματα να πούμε. Είσαι έτοιμη? Είμαι. Τι αυτό. Εγώ θα ήθελα τώρα, ας πούμε, που είμαστε λίγο πριν βγούμε, πώς ρωτάνε τους καλλιτέχνες, αν έχουν κάποιο γούρι πριν βγουν, κάνουν κάποια... Φοράω το τυχερό μου βρακί. Μου το είπες αυτό, ποιο είναι? Φοράς το λάστι. Εγώ, ας πούμε, ξέρω ότι κάποιοι άλλοι αυτοσυγκεντρώνονται. Ναι. Δηλαδή, ναι, τύπου κάνουν ένα δίλεπτο με τον εαυτό τους. Εδώ, ο Χρήστος δίνεται, δεν είναι κάτι. Μήπως να το κλείσω, μήπως ήρθε η ώρα. Μισό λεπτό, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Το μικρόφωνο του Αλέξανδρου δεν είναι ανοιχτό. Ό,τι χειρότερο να συμβεί στην αρχή για να νιώσουμε πάρα πολύ άνετα στα επόμενα λάθη που θα κάνουμε. Δώστε μας μισό λεπτό. Νομίζω ότι είναι το τέλειο σχέδιο για να πάρω τη θέση σου και να διαπρέψω μόνη μου. Εσείς τι κάνετε? Είστε πάρα πολλοί. Τι συμβαίνει με αυτό? Εμένα μου είπαν ότι θα είναι 400 άτομα και εδώ έχουμε όρθιους στο πλάι. Και ένα μωρό. Το μωρό για ποια ομιλία ήρθε? Ήταν όλο ένα σχέδιο, γιατί εγώ είχα την πρώτη ατάκα να σας καλησπερίσω στο TEDx Padion University, στο τέταρτο main event που γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Μουσείο Μπενάκη, αλλά καταλαβαίνετε. Για όσους δεν μας ξέρουν, εγώ είμαι η Σιλένα Τριβιζά, αυτός είναι ο Αλέξανδρος Μάνος, είμαστε η Κάρο Τάρτς, έχουμε ένα κανάλι στο YouTube το οποίο λέγεται The Caro Tarts. Και για σήμερα θα είμαστε οι οικοδεσπότες σας. Αυτό ήταν για μας. Ο επόμενος ομιλητής μας και θα ανέβει στη σκηνή με το λαμπραντόρ του, τον Τζάρο, και θα μας μιλήσει για το πώς η φαρμακευτική αγωγή χρησιμοποιείται με σμάπι τρόπο στις μέρες μας. Έλα, Τζάρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή. Τζάρο, έλα, έλα, έλα. Έλα εδώ. Λοιπόν... Άνοιξα την κάμερα για να πούμε ότι έχουν βγει ήδη οι πρώτοι ομιλητές. Ελάτε σιγά σιγά. Sorry, sorry, sorry. Μα πάλι. Πάλι. Μου πανέλα να πάμε να δεις. Εσύ κάνεις τώρα παμπά. Του έχω ανοίξει την ζήρα 2. Ναι, του ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ, ένα, δύο, ένα, δύο. Χριστός γεννήθη. Εδώ λέει look inside me και από μια μέρα λέει δεν θες να δεις τι έχει μέσα. Ναι, αλλά δεν σου έχουν πει ότι δεν βάζουμε το κεφάλι μας σε μαύρα σκοτεινά κουτιά? Τι βλέπεις? Γεια σας Αλέξανδρε, είσαι Λένα. Γεια. Σε άλλο λεπτό. Χρησιμοποίησε τι? Έχουν γραμμένα πράγματα με...
ξυπνάμε να γάστρο σεσιό. 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 Μπαίνει κόσμος, έχουμε φάει, έχουμε πιει, δεν πειράζει, κάνουμε ένα vlog. Τώρα βλέπουν τα παιδιά. Stage πιάνο. Υπάρχει εδώ ένα τεράστιο πιάνο, δηλαδή ένα τεράστιο πιάνο, το οποίο έχω καταλάβει τι θα παιχτεί, αλλά δεν θέλω να το σποιλάρω. Ελπίζω να έχουμε κάποιο πλάνο που... Σε αυτό το καταπληκτικό πιάνο υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παίζουν μουσική με τα πόδια. Μετά έχουμε coffee break, μετά έχουμε το τρίτο σέσιο. Μαντέψτε τι θα κάνουμε στο coffee break. Θα πάρουμε πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο, τρίτο πιάτο και μετά έχει DJ Floba. Αρρωσταίνω. Ρε, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι αρρωσταίνεις. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό όταν έχουμε μια πολύ δύσκολη μέρα. Ούτε σε ταξίδι σου έχει συμβεί ποτέ, ούτε μετά το reworks, ούτε μετά το κουνούπι, ούτε μετά τη διακοπέ. Ούτε μετά το hair prof και ούτε μετά την άλλη πασαρέλα που έχουμε κάνει για μανιά. Θα κάνεις ζουμ στους αμυγδαλές μου. Θα με βεβαιωθείς ότι σου λέω αλήθεια. Γιάννη, ξαναδέω τις αμυγδαλές σου. Χάλια τη βλέπω. Και στα δικά σας. Βαστάζε. Καλά το είχαν εδώ οι άνθρωποι. Εγώ ήθελα να το διώξω και τώρα το έφερα πίσω. Και καλά έκανες, γιατί αυτή είναι η δουλειά που σου αρμόζει. Αυτό το αυτή τα ακούει όλα. Πιστεύεις ότι μετά από τώρα, σήμερα, θα κλείσει τα αυτιά σου, θα βουλώσει για δύο μέρες. Θέλω να μην ακούσω άνθρωπο για δύο μέρες. Αλλά εντάξει, δεν το δείχνω, το δείχνω. Αυτό είναι πιο μεγάλο από όλο μου το αυτή, ας πούμε. Και δεν χωράει και προσπαθώ να. Σου λένε κάτι από το control, μήπως. Σε εσένα, εντάξει, κάτι γίνεται. Μεγάλο είναι και για μένα, καλά. Είδες. Φαντάσου. Μικρό. Τι δεν θα πούνε. Θες να πεις κάτι εσύ, να πάρεις το κουμπί. Α, άκουσα. Ναι, και σε μπονάκι, Στέφανε. Βάλει και δύο σοκολατσίδια, παιδιά. Βάλει, κάντε στρίς, κύριε Στέφανε. Τι, και DJ Floba. Και free drinks. Και free drinks. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε, το μπανάκι. Θα το κάψουμε. Εδώ πέρα είμαστε από το Labyrinth of Senses και θα κάνουμε στα παιδιά το σταθμό της ακοής. Θα περιορίσουμε την ακοή του ενός και ο άλλος του διαβάζει από τις καρτέλες κάποιες λέξεις και θα προσπαθεί να καταλάβει τι λέει. Διακοπές. Δέχομαι. Ματιά. Μάτια. Δημιουργώ. Πρέπει που σε ακούει και μας λέει ψέματα. Ευγνωσία. Στο πρόσφατο. Ευγνωσία. Ευγνωσία. Δεν καταλαβαίνω τι έτσι, δεν είναι ο χρόνος κανένας. Ευγνωμοσύνη. Δεν μπορώ να μην ξαναπώ και να μην ξαναδείξω και να μην ξανακάνω. Τρώγες κούκλα μου, τρώγες. Τη σύνδεση μεταξύ εσού και του διπλανού σου. Ο οποίος είναι η επίσημη ώρα που ετοιμάζεται. Αλλά θέλω εσύ να μας πεις, γιατί μπορεί την προηγούμενη φορά να μην την πρόσεξε κανείς. Οπότε πρέπει να το ξαναπείς. Τις πρώτες μέρες που τον γνωρίσαμε, που είπαμε ποιος είναι. Το πάμε στο vlog στην αρχή. Το παιδί που σιάχνεται δίπλα μου. Αρχικά, όπως είπες, είναι παιδί. Δηλαδή δεν ρωτάμε την ηλικία του, γιατί δεν θα τον αντέξει η ευαίσθητη γυρασμένη καρδούλα μας. Την είχα διαβάσει κιόλας όταν πρώτα έψαξα το όνομά του. Γιατί το έψαξε όμως το όνομά του. Έψαξα το όνομά του γιατί. Αχ, μου πέφτει πίτσα κάτω, παιδιά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο Γιάννης ο Βασιλόπουλος είναι ο στιχουργός του Ο Μόνος και η Μόνη. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι λέω. Οι περισσότεροι είναι. Οι μοιημένοι θα το καταλάβουν. Δεν θέλουμε επεξήγηση το ότι είναι το Μόνος και η Μόνη. Να το ψάξετε με τις υγείες σας άμα το βρείτε. Γιατί δεν θα περάσετε καλά. Και καλούς πόνους. Και καλούς. Με ένα πόνο να το ακούσετε. Να σας ηχογράψω ένα μελλοντικό. Λέγε. Τι έβγαζες.
Η ώρα είναι περασμένη. Να μας πεις τι απαντάς στις φήμες που θέλουν να ασπάζεσαι την θεωρία η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Βεβαίως, γιατί τα μισά τα έχω μαζέψει εγώ. Εδώ βλέπουμε αποκλειστικά πλάνα από την προετοιμασία του Φίλιππου Μίσα, ακα DJ Φλόμπα, και τώρα πηγαίνουμε να τον συναντήσουμε από κοντά. Γεια σας, πώς είστε? Καλά είμαστε εσείς? Καλά, μια χαρά. Πολύ συχνά με ρωτάτε γιατί δεν είμαι στο Met Gala. Την ίδια πορεία έχω κι εγώ. Γι' αυτό ήρθα εδώ, στο TEDx, που το τονίζω και σωστά, όπως με πληροφόρησαν, για να δείξω πώς γίνεται. Φίλιππε. Παρακαλώ. Τι έχεις φορέσει σήμερα? Φοράω ένα φωνιαδάκι. Τα παπούτσια είναι γενική χορηγία. Τώρα εγώ δεν πρέπει από αντίδραση να κάτσω με το Σπύρο που δεν κανονίσατε να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο. Γιατί είναι το πρώτο vlog που έχει ξεκινήσει και έχει τελειώσει χωρίς τη Σιλένα, αλλά δεν πειράζει. Αυτό ήταν το TEDx του Pangean University. Τελειώσαμε. Κουμπάω και εδώ γιατί με πτώμα. Πολύ περίεργο το συνέστημα να μιλάω μόνος μου, χωρίς ένα τέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας αρέσουν τα vlog, ένα like να του κάνετε, ένα comment να του κάνετε, ή να μας πείτε τι είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο από την TEDx Pangean University εμπειρία, αν το είδατε live ή εδώ ή whatever. Δεν είμαι καλός όταν είμαι μόνος μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε σε επόμενο vlog, γιατί έρχεται. Δεν το κλειτώνετε.